Γεια σας, είμαι η Μαρία και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα oversize γυλαίκο με νήματα φυσικά από το κατάστημα Πλεξούδες. Θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες και τα link κάτω στην περιγραφή του βίντεο, αλλά και στο πρώτο καρφιτζωμένο σχόλιο. Το γυλαίκο αποτελείται από δύο κομμάτια, τα οποία θα τα ενώσουμε και θα βγει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο project θα χρησιμοποιήσω το νήμα Alize Super Lana Maxi, το οποίο είναι 75% ακριλικό και 25% μάλινο. Συνιστάται εδώ πέρα να χρησιμοποιήσουμε βελονάκι νούμερο 7-8. Εγώ για το συγκεκριμένο project θα χρησιμοποιήσω βελονάκι νούμερο 8. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το λάστιχο. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν τις αλυσίδες μας για το λάστιχο, θα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 4 συν 2. Για το συγκεκριμένο μέγεθος, το οποίο το δικό μου είναι περίπου large, το οποίο όμως είναι και oversized, έχω κάνει 52 αλυσίδες συν 2 στο τέλος. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις αλυσίδες μας. Έχω λοιπόν ολοκληρώσει 52 αλυσίδες, έτσι, και πρέπει να κάνω άλλες 2. 53, 54 δηλαδή, στο σύνολο. Τώρα, θα πάω να μπω στη τέταρτη αλυσίδα, 1, 2, 3, 4, αλλά από την πίσω μεριά, η οποία εδώ κάνει ένα τύπου σαν γεφυράκι. Οπότε θα μπω εδώ, αλλά με ποδαράκι, έτσι. Εδώ και θα κάνω το πρώτο μου ποδαράκι. Επόμενο, από πίσω, όχι μπροστά όπως μπαίνουμε ως συνήθως, από πίσω που κάνει έτσι ένα σαν γεφυράκι. Οπότε συνεχίζω να κάνω ποδαράκια από την πίσω μεριά μέχρι το τέλος. Πίσω και ποδαράκι, πίσω γεφυράκι και ποδαράκι. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία που σας έδειξα με τα ποδαράκια μας, από την πίσω μεριά που κάνει εδώ τα γεφυράκια, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος, και μόλις φτάσουμε στο τέλος θα ξανανοίξω την κάμερά μου για να σας δείξω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε κάνει τα ποδαράκια μας, έχουμε φτάσει προς το τέλος και έχει μείνει να κάνουμε το τελευταίο ποδαράκι, είπαμε όχι από μπροστά, από την πίσω μεριά, σε αυτό εδώ το γεφυράκι. Οπότε πάμε να κάνουμε και το τελευταίο και με το τελευταίο ποδαράκι που κάνουμε θα πρέπει συνολικά μαζί με τις αλυσίδες της πρώτης που αφήσαμε το κενό να είναι 52 ποδαράκια, έτσι. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό το γύρο, στον επόμενο γύρο θα κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα και θα γυρίσουμε το πλεκτό μας. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι, εδώ που κάναμε τις 3 αλυσίδες στον αέρα και φαίνεται σαν να είναι ένα μπροστινό ποδαράκι, θα πάμε να κάνουμε στη συνέχεια ένα ποδαράκι από μπροστά. Και αυτό που εννοώ είναι ότι θα πηγαίνουμε στο επόμενο ποδαράκι που συναντάμε, θα πηγαίνουμε από πίσω και μπροστά, θα παίρνουμε νήμα και θα κάνουμε το ποδαράκι μας. Ωραία. Τώρα, θα πάμε να κάνουμε, έχουμε ήδη ένα και ένα, δύο μπροστά. Αυτό μετριέται σαν μπροστινό ποδαράκι. Γι' αυτό και στο επόμενο κάνουμε μόνο ένα μπροστινό. Στο επόμενο λοιπόν θα κάνουμε δύο ποδαράκια από πίσω. Ένα από πίσω, ένα από πίσω. Οπότε θα πάρουμε νήμα και θα πάμε αυτή τη φορά από την πίσω μεριά από το ποδαράκι και θα πάρουμε το νήμα μας από την πίσω μεριά. Και θα κάνουμε, όπως ξέρουμε, το ποδαράκι.
και ξανά. Παίρνουμε νήμα, πάμε από την πίσω μεριά και έτσι, και παίρνουμε από πίσω το νήμα. Οπότε έχουμε 2 μπροστά, 2 πίσω. Πάμε να συναντήσουμε το επόμενο ποδαράκι, το οποίο είναι αυτό εδώ. Θα κάνουμε ένα μπροστινό. Ένα μπροστινό λοιπόν ποδαράκι. Και στο επόμενο, μπροστινό και αυτό. Από πίσω, μπροστά και μπροστά το νήμα και παίρνουμε. Έτσι. Τώρα πάμε να κάνουμε πίσω. Από πίσω λοιπόν το νήμα το παίρνουμε και κάνουμε κανονικά το ποδαράκι μας. Στο επόμενο που συναντάμε, από πίσω. Οπότε έρχεται έτσι το βελονάκι, πίσω, παίρνουμε το νήμα και κάνουμε κανονικά το ποδαράκι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάνουμε 2 μπροστά, 2 πίσω. 2 μπροστά, 2 πίσω ποδαράκια. Έτσι, είπαμε το πρώτο μετριέται σαν να ήταν μπροστινό. Γι' αυτό και ξεκινάμε με ένα μπροστά να κάνουμε και συνεχίζουμε με 2 πίσω, 2 μπροστά. 2 πίσω, οπότε τα επόμενα θα είναι 2 μπροστά. Οπότε κάνετε ακριβώς την ίδια διαδικασία, 2 μπροστά, 2 πίσω, 2 μπροστά, 2 πίσω, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος και θα ξανανοίξω την κάμερά μου για να σας δείξω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε φτάσει προς το τέλος, έχει διαμορφωθεί κάτι τέτοιο, έτσι. Έχει μείνει λοιπόν να κάνουμε, ή έχουμε κάνει ήδη 2 πίσω, οπότε μένει 2 μπροστά να κάνουμε και 2 πίσω. Πάμε να τα κάνουμε μαζί, οπότε ένα μπροστά ποδαράκι και άλλο ένα μπροστά. Και τώρα έχουν μείνει 2 τελευταία, τα οποία πρέπει να γίνουν πίσω. Οπότε, ένα πίσω. Και εδώ. Ένα πίσω. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει και αυτή εδώ τη σειρά. Πάμε να δούμε στην επόμενη. Κάνουμε λοιπόν 3 αλυσίδες στον αέρα ξανά. Γυρίζουμε το πλεκτό μας και κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Δηλαδή, εδώ είναι ένα μπροστινό ποδαράκι, οπότε θα κάνουμε στο επόμενο ένα μπροστινό ποδαράκι και βλέπετε εδώ είναι 2 πίσω ποδαράκια. 2 πίσω ποδαράκια θα κάνουμε κι εμείς. Είναι 2 μπροστά, 2 μπροστά κι εμείς. 2 πίσω, 2 μπροστά, 2 πίσω, 2 μπροστά, 2 πίσω. Κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Ένα μπροστά λοιπόν μας έχει μείνει για να ολοκληρωθούν τα 2 μπροστινά μαζί με τις 3 αλυσίδες που κάναμε. Έτσι, εδώ είναι πίσω τα ποδαράκια, άρα πάμε και εμείς από πίσω. Πίσω. Και εδώ ξανά πίσω. Και εδώ λοιπόν μπροστά, ένα μπροστά και άλλο ένα μπροστά. Και ξανά, 2 πίσω, 2 μπροστά, 2 πίσω, 2 μπροστά, 2 πίσω, 2 μπροστά. Ξεκινάμε και κάνουμε ό,τι κάναμε στον προηγούμενο γύρο, ακριβώς το ίδιο. Την ίδια διαδικασία. Κάνουμε λοιπόν την ίδια διαδικασία μέχρι το τέλος, όπου θα μας μείνει να κάνουμε 2 πίσω, 2 μπροστά και ξανά βλέπουμε είναι 2 εδώ, θα κάνουμε 2 πίσω. Αυτό είναι. Κάνουμε άλλες 3 αλυσίδες στον αέρα μέχρι να φτάσουμε στο μήκος που θέλουμε. Έτσι. Εγώ στο συγκεκριμένο έχω κάνει λοιπόν, θα κάνω λοιπόν αυτό το γύρο και έχω κάνει κι άλλον έναν πίσω. Δηλαδή είναι 1, 2, 3 σειρές, ας το πούμε. Έτσι, εσείς μπορείτε να το κάνετε όσο πιο μακρύ θέλετε. Αυτά είναι ανάλογα τα γούστα σας.
Οπότε συνεχίζετε να κάνετε το σχέδιο που σας έδειξα και μόλις φτάσουμε στο επιθυμητό ύψος που θέλουμε για το λάστιχο, θα σας δείξω πώς γίνεται η πλέξη μας. Έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν το λάστιχό μας. Έχω φτάσει λοιπόν προς το τέλος που έχω κάνει τα δύο πίσω ποδαράκια και πάμε τώρα να δούμε πώς γίνεται το σχέδιό μας. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Θα κάνουμε λοιπόν μία αλυσίδα στον αέρα, θα γυρίσουμε το πλεκτό μας και τώρα στην ουσία η μία αλυσίδα που κάνουμε στον αέρα δεν μετριέται, έτσι, οπότε θα πρέπει να κάνουμε άλλο ένα άριχτο στην ίδια θηλιά, έτσι, εδώ, στην ίδια θηλιά, ένα. Τώρα, στην επόμενη θηλιά θα κάνουμε ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Θα αφήσουμε λοιπόν κενό μία θηλιά και θα πάμε στην επόμενη και θα κάνουμε πάλι ένα άριχτο στην ίδια θηλιά και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Οπότε, προσπερνάμε την πρώτη εδώ και πάμε στη δεύτερη και κάνουμε ένα άριχτο και ένα ποδαράκι. Πηδάμε τη μία θηλιά, πάμε στην επόμενη. Κάνουμε ένα άριχτο και ένα ποδαράκι. Πηδάμε λοιπόν την πρώτη θηλιά που συναντάμε και πάμε στην δεύτερη και κάνουμε ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Και ξανά ένα κενό στο επόμενο, ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Δεν είναι κάτι δύσκολο, κάνετε ακριβώς την ίδια διαδικασία μέχρι το τέλος. Και μόλις φτάσουμε στο τέλος, θα σας δείξω τι θα κάνουμε. Έχω φτάσει λοιπόν προς το τέλος και πάμε να το δούμε λίγο μαζί. Έχω κάνει λοιπόν ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά, ένα κενό και στο επόμενο ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Τώρα έχουμε ένα κενό και στο επόμενο το ίδιο. Ένα άριχτο και ένα ποδαράκι. Τώρα, μας έχουν μείνει δύο θηλιές, ένα, δύο θηλιές, ένα κενό και στο επόμενο θα κάνουμε σκέτο ένα άριχτο. Τώρα, τελειώσαμε το σχέδιό μας. Πάμε να κάνουμε πάλι μία αλυσίδα στον αέρα, η οποία δεν μετριέται, και στην ίδια θηλιά, γυρνάμε το πλεκτό μας και στην ίδια θηλιά θα κάνουμε το άριχτό μας. Εδώ. Ένα άριχτο. Εδώ δεν πάμε κενό, πάμε και κάνουμε ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Τώρα αφήνουμε ένα κενό και στο επόμενο ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Και ξανά, ό,τι κάναμε προηγουμένως. Ένα κενό και στο επόμενο θα κάνουμε ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Οπότε, κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Δηλαδή, θα κάνουμε ένα κενό και στο επόμενο ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Ένα κενό, ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Οπότε θα φτάσουμε μέχρι το τέλος και θα μείνουν λοιπόν να κάνουμε στα τρία τελευταία λοιπόν. Θα έχει εδώ πέρα ένα άριχτο, ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά, κενό και στο επόμενο θα κλείνουμε πάντα με ένα άριχτο μόνο. Έτσι, οπότε, στην αρχή θα έχουμε
ένα άριχτο και στο τέλος πάλι ένα άριχτο. Μόνο που στην αρχή δεν αφήνουμε κενό, πάμε απευθείας και κάνουμε στην επόμενη θηλιά ένα άριχτο και ένα ποδαράκι, έτσι. Και εδώ αφήνουμε το ένα κενό και κάνουμε το ένα άριχτο. Οπότε, συνεχίστε. Θα κάνουμε λοιπόν, για να το δείτε κι εσείς, οπότε για να καταλάβετε, θα πάμε να κάνουμε το σχέδιό μας 5 φορές. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, τα φουσκάκια μας. Μία σειρά, δύο σειρές, τρεις, τέσσερις, πέντε. Θα κάνουμε λοιπόν 5 σειρές, έτσι. Αυτό όμως είναι ανάλογα που είναι και τελειώνει η μασχάλη σας, έτσι. Οπότε, συνεχίστε αυτό το σχέδιο που σας έδειξα, έτσι, και μόλις φτάσουμε στο μάκρος που θέλουμε, που ξεκινάει η μασχάλη, θα σας δείξω πώς θα ξεκινήσουμε και θα κόψουμε για να κάνουμε το μανίκι στην ουσία. Λοιπόν, το έχουμε φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο. Έχουμε κάνει, από ό,τι θα δείτε, αυτή είναι η ανάποδη. Από την καλή του θα δείτε ότι έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4, 5 σειρές, έτσι. Έχουμε σταματήσει από αυτή τη μεριά, όπου θα ασφαλίσουμε, γιατί θα πρέπει να μπούμε πιο μέσα για να κόψουμε για τη μασχάλη. Οπότε κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και κόβουμε. Εμένα μου έχει μείνει λίγο νήμα, οπότε το βγάζω όλο για να μετά να μπορέσω με το υπόλοιπο κομμάτι να το ενώσω με το υπόλοιπο, έτσι. Λοιπόν, αφού έχω τελειώσει σε αυτό εδώ το σημείο, υποτίθεται ότι θα κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και θα γυρνούσαμε το πλεκτό. Οπότε γυρνάμε το πλεκτό μας, όπου τώρα είναι η καλή του μεριά, και θα πάμε να κόψουμε στη μασχάλη. Εγώ θα βάλω 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, στην 7η θηλιά θα βάλω ένα σημάδι, εδώ, και πάντα αυτό το σημάδι θα ξεκινάει από το ένα άριχτο από την προηγούμενη σειρά και από την άλλη 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Στο δικό μου έχω βάλει περίπου να είναι το κόψιμο περίπου 8 εκατοστά, ας το πούμε. Έτσι. Τώρα και σε αυτό, επειδή έχω κάνει ένα crop top, το έχω φτάσει στο ύψος μαζί με το λάστιχο περίπου 17,5. Ωραία. Οπότε θα πάμε να πιάσουμε το νήμα μας και θα πάμε εδώ μέσα, θα περάσουμε το νήμα, θα κάνουμε ένα κόμπο, θα πάρουμε λοιπόν από μέσα, θα κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα που δεν μετριέται και θα κάνουμε ένα άριχτο στην ίδια θηλιά. Τώρα, στην επόμενη θηλιά θα παίρνουμε και αυτό από πίσω και θα κάνουμε στην ουσία το σχέδιό μας. Δηλαδή, θα πάμε να κάνουμε ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Και συνεχίζουμε. Αφήνουμε ένα κενό και στο επόμενο ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Ένα κενό και εδώ θα κάνουμε ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Οπότε συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στο επόμενο σημάδι, όπου θα ξανανοίξω την κάμερα για να σας δείξω πώς θα τελειώσουμε. Έχουμε φτάσει λοιπόν και στο άλλο σημάδι και έχουμε κενό και ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά.
και έχουμε ένα κενό και τελειώνουμε εδώ με ένα άριχτο στο σημάδι. Οπότε, στον επόμενο γύρο, μία αλυσίδα στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και κάνουμε την ίδια διαδικασία για το σχέδιο. Μπαίνουμε στην ίδια θηλιά, κάνουμε ένα άριχτο, στην επόμενη δεν αφήνουμε κενό, μόνο πάμε και κάνουμε ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Τώρα αφήνουμε ένα κενό και στο επόμενο ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία, ένα κενό και στο επόμενο ένα άριχτο και ένα ποδαράκι, κενό, ένα άριχτο και ένα ποδαράκι, μέχρι να φτάσουμε προς το τέλος, στο οποίο κάνουμε ένα κενό και στην τελευταία θηλιά κάνουμε μόνο ένα άριχτο. Συνεχίζουμε μία αλυσίδα στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και ξανακάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία, μέχρι να φτάσουμε στο ύψος που θέλουμε, για να αρχίσουμε να κάνουμε τις μειώσεις για το λαιμό, έτσι. Στο συγκεκριμένο έχω κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6 σειρές και μετά άρχισα να κάνω τις μειώσεις. Οπότε ανάλογα τα μέτρα τα δικά σας, κάνετε το ανάλογο σχέδιο σε ύψος και τα ξαναλέμε μόλις φτάσουμε στην έκτη σειρά. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει μέχρι την έκτη γραμμή. Είναι περίπου από το κόψιμο που κάναμε της μασχάλης, είναι περίπου 16 εκατοστά ύψος από εδώ μέχρι εδώ, έτσι. Έχουμε κάνει, έτσι όπως βλέπουμε, ας πούμε το σχέδιο, 1, 2, 3, 4, 5, 6 σειρές σχέδιο, ας το πούμε για να καταλάβετε. Είμαστε λοιπόν στην ανάποδη, έτσι, το λάστιχο, το κόψιμο της μασχάλης, έχουμε φτιάξει ένα ίσιο κομμάτι μέχρι πάνω. Τώρα θα αρχίσουμε να κάνουμε το κόψιμο που θα πάει στους ώμους, το οποίο είναι, θα δείτε, αυτό εδώ. Δηλαδή έχουμε κάνει το ίσιο κομμάτι και έχουμε κάνει λοιπόν τα κοψίματα για τον ώμο, για να ενωθεί με το πίσω το πάνελ, έτσι, όπου το πίσω το πάνελ θα έχει, δεν θα κάνουμε κοψίματα, μόνο θα είναι ένα μονοκόμματο ίσιο κομμάτι, το οποίο θα πάει και θα ενωθεί με το κόψιμο που κάναμε για τον ώμο, έτσι, για να κάνουμε μετά το λάστιχο στο λαιμό. Οπότε, στην ουσία, το μπροστινό πάνελ είναι μέχρι αυτό εδώ το σημείο, το οποίο θα πρέπει να κάνουμε τα κοψίματα για τον ώμο, και είναι ένα δεύτερο πάνελ που σταματάμε πάλι μέχρι εδώ, δεν συνεχίζουμε τον ώμο, μόνο συνεχίζουμε 2-3 σειρές σχέδιο, ώστε να ενωθεί με το μπροστινό το κομμάτι, έτσι, και να ραφτεί εδώ, να ενωθεί από εδώ. Οπότε, είμαστε στο μπροστινό πάνελ αυτή τη στιγμή και πάμε να σας δείξω πώς θα κάνουμε το κόψιμο για τον ώμο. Είμαστε λοιπόν από την ανάποδη και κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα και θα γυρίσουμε το πλεκτό μας. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να κάνουμε κανονικά το σχέδιο και θα πάμε να σταματήσουμε, δηλαδή δεν θα το κάνουμε μέχρι το τέλος όπως κάνουμε το σχέδιο, θα σταματήσουμε για να γίνει το σχέδιο του ώμου. Όπως θα δείτε και εδώ, κάνουμε περίπου 1, 2, 3, 4, 5 φουσκαλάκια, στο πούμε, και γυρνάμε το σχέδιό μας και κάνουμε μειώσεις. Σταματάμε τις μειώσεις και μετά κάνουμε ένα ίσιο κομμάτι. Οπότε πάμε να το δούμε. Έχουμε λοιπόν κάνει μία αλυσίδα στον αέρα. Μπαίνουμε λοιπόν στην ίδια θηλιά και κάνουμε ένα άριχτο. Στο επόμενο κάνουμε ένα άριχτο και ένα ποδαράκι, όπως κάνουμε κανονικά το σχέδιό μας.
αφήνουμε μετά ένα κενό αλυσίδα και στο επόμενο κάνουμε ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Αφήνουμε ένα κενό, πάμε στο επόμενο. Ένα άριχτο, ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Έχουμε φτάσει λοιπόν προς το τέλος, όπου θα πάμε να κάνουμε τώρα ένα κενό και στο επόμενο ένα άριχτο. Δηλαδή, τελειώνουμε όπως θα τελειώναμε αν είχαμε φτάσει στο τέλος του πλεκτού. Επειδή εδώ θέλουμε να κάνουμε λοιπόν το κόψιμο για τον ώμο, είναι σαν να έχουμε τελειώσει το σχέδιό μας. Οπότε αφήνουμε ένα κενό και στο επόμενο κάνουμε απλά ένα άριχτο. Και ολοκληρώνουμε μέχρι εδώ. Έχουμε λοιπόν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 θηλιές. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο στο νόμο το δικό μου, έχω κάνει περίπου 13 μισό. Στο δικό σας, αναλόγως πώς το θέλετε εσείς, το κάνετε, έτσι. Τώρα, θα πάμε να κάνουμε την επόμενη σειρά, μία αλυσίδα στον αέρα και γυρνάμε το πλεκτό μας και πάμε να κάνουμε τη μείωσή μας. Γυρνάμε το νήμα στο βελονάκι, μπαίνουμε στην πρώτη θηλιά, παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε στην επόμενη θηλιά, παίρνουμε νήμα, έχουμε 4 θηλιές στο βελονάκι και βγάζουμε και τις 4 θηλιές. Οπότε κάναμε τη μείωσή μας. Αφήνω λοιπόν μετά ένα κενό και στο επόμενο κάνω ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Δηλαδή συνεχίζω το σχέδιό μου. Ένα κενό και στο επόμενο ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Έχουμε φτάσει λοιπόν προς το τέλος, το οποίο κάνουμε όπως κάνουμε στο κάθε κλείσιμο της σειράς που κάνουμε. Ένα κενό και στο επόμενο απλά ένα άριχτο μόνο. Είναι έτοιμο λοιπόν, πάμε στην επόμενη σειρά που κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό και πάμε να κάνουμε το σχέδιό μας, όπου είναι ένα άριχτο στην ίδια θηλιά, η οποία δεν μετριέται, στο επόμενο κάνουμε ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Κενό στο επόμενο ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Κάνουμε ακριβώς το σχέδιό μας, όπως κάνουμε στους προηγούμενους γύρους. Απλά με τη μόνη διαφορά, μόλις φτάσουμε εδώ στην άκρη, θα πρέπει να κάνουμε μία μείωση. Έχουμε φτάσει προς το τέλος που έχουν μείνει 3 αλυσίδες, έτσι. Οπότε αφήνουμε ένα κενό και πάμε στο επόμενο και κάνουμε τη μείωσή μας. Ένα και παίρνουμε και πάμε και στο επόμενο. Παίρνουμε νήμα. 4 θηλιές, βγάζουμε και τις 4 από το βελονάκι μας. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρνάμε το πλεκτό μας. Κάνουμε λοιπόν τη μείωσή μας. Γυρνάμε το νήμα, παίρνουμε στην πρώτη θηλιά, παίρνουμε νήμα, παίρνουμε στη δεύτερη θηλιά, παίρνουμε νήμα. 4 θηλιές στο βελονάκι, βγάζουμε και τις 4 θηλιές. Τώρα κάνουμε κενό και στο επόμενο ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Κενό, ένα άριχτο
και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Κενό, ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Και έχουμε φτάσει στο τέλος, κενό και ένα άριχτο μόνο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τελειώσαμε τις μειώσεις, οπότε πάμε να κάνουμε κανονικά τώρα το σχέδιό μας για 2-3 σειρές πιο πάνω. Όπως θα δείτε και εδώ, έχουμε κάνει τις μειώσεις και μετά υπάρχει μια ευθεία, όπου δεν υπάρχουν μειώσεις. Κάνουμε μία αλυσίδα στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό και κάνουμε κανονικά το σχέδιό μας. Ένα άριχτο μέσα στην ίδια θηλιά που δεν μετριέται, είπαμε. Στο επόμενο δεν αφήνουμε κενό, πάμε ακριβώς στο επόμενο, ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Κενό, ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Κενό, ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Κενό και εδώ ένα άριχτο. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό. Ένα άριχτο στην ίδια θηλιά. Στο επόμενο θα κάνουμε ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Κενό, ένα άριχτο και ένα ποδαράκι. Κενό, ένα άριχτο, ένα ποδαράκι. Κενό και εδώ θα κάνουμε μόνο ένα άριχτο. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρνάμε πάλι. Κάνουμε λοιπόν την ίδια διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στο ύψος που θέλουμε. Στο συγκεκριμένο λοιπόν, όπως θα δείτε και εδώ, έχω κάνει σειρές από 2 σχέδια. Οπότε είναι 1, 2, 3, 4 σειρές. Έτσι, εσείς μπορείτε να το κάνετε ανάλογα και τι ώμο δικό σας έχετε, το κάνετε και το ανάλογο ύψος. Οπότε συνεχίστε να κάνετε αυτό το σχέδιο στο επιθυμητό ύψος που θέλετε και θα σας δείξω, να σας πω και 2 λεπτομέρειες και από την άλλη μεριά πώς κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε κάνει τον έναν ώμο, πάμε να κάνουμε τον άλλον, όπου ήμασταν από την ανάποδη, έτσι, κάναμε μία αλυσίδα στον αέρα και γυρίσαμε το πλεκτό μας για να είμαστε στην καλή. Οπότε τώρα θα πρέπει να πάμε να κάνουμε το κόψιμο από αυτή τη μεριά του σχεδίου και να γυρνάμε προς πίσω, προς πίσω. Οπότε θα πάμε να μετρήσουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, εδώ, όπου είναι 1, 2, 3, 4, 5. Μετά από το 5ο, σε αυτό εδώ, θα πάμε να μπούμε μέσα εδώ. Οπότε μπορούμε να βάλουμε π.χ. το σημάδι μας εδώ. Περνάμε λοιπόν από εδώ μέσα το νήμα και κάνουμε ένα κόμπο. Παίρνουμε το νήμα, μία αλυσίδα στον αέρα και κάνουμε τη μείωσή μας. 4 θηλιές στο βελανάκι, βγάζουμε και τις 4. Ένα κενό και στο επόμενο ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία μέχρι το τέλος. Και προς το τέλος ένα κενό και πάντα το τελευταίο μόνο ένα άριχτο. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρνάμε το πλεκτό. Ένα άριχτο στην ίδια θηλιά. Στο επόμενο ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Και συνεχίζουμε.
Έχουμε φτάσει λοιπόν προς το τέλος με 3 θηλιές, αφήνουμε ένα κενό και κάνουμε τη μείωσή μας. Στην επόμενη που συναντάμε και παίρνουμε νήμα και στο επόμενο που συναντάμε και παίρνουμε ξανά νήμα. Έτσι, 4 θηλιές στο βελονάκι και βγάζουμε και τις 4 θηλιές. Μία αλυσίδα στον αέρα και γυρνάμε το πλεκτό. Πάμε να κάνουμε τη τελευταία μείωση, όπου είναι πάλι στη πρώτη θηλιά, στη δεύτερη, 4 θηλιές, βγάζουμε και τις 4. Αφήνουμε ένα κενό και στο επόμενο ένα άριχτο και ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά. Έχουμε φτάσει προς το τέλος, ένα κενό και πάντα το τελευταίο, ένα άριχτο. Τώρα μία αλυσίδα στον αέρα και από εδώ και στο εξής θα κάνουμε κανονικά το σχέδιό μας, αλλά χωρίς μειώσεις, για να κάνουμε μία ευθεία και θα το φτάσουμε στο ύψος που θέλουμε. Οπότε κάνουμε κανονικά το σχέδιό μας, ένα άριχτο, στο επόμενο ένα άριχτο, ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά, κενό, ένα άριχτο, ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά, κενό, ένα άριχτο, ένα ποδαράκι στην ίδια θηλιά, κενό και ένα άριχτο μόνο, έτσι, στο τελευταίο πάντα ένα άριχτο. Μία αλυσίδα στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και κάνουμε ένα άριχτο στην ίδια θηλιά, στο επόμενο ένα άριχτο και ένα ποδαράκι, κενό ένα άριχτο ένα ποδαράκι, κενό άριχτο ένα ποδαράκι, κενό και ένα άριχτο. Και το κάνουμε για όσες φορές θέλουμε να φτάσει στο ύψος του ώμου για να έρθει και να στρώσει όμορφα. Οπότε συνεχίστε να κάνετε το ύψος που θέλετε για τον ώμο, το οποίο έπειτα μόλις ολοκληρωθεί και το πίσω μοτίφ θα σας δείξω πως θα ενώσουμε στις άκρες δεξιά-αριστερά, θα σας δείξω το λάστιχο στο μανίκι αλλά και στο λαιμό, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο αυτό που έχουμε κάνει κάτω-κάτω και είναι έτοιμο. Λοιπόν, έχω ολοκληρώσει το μπροστινό πατρόν, να το πούμε έτσι, με το κόψιμο. Και στην ουσία υπάρχει άλλο ένα, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο, απλά σταματάμε εδώ στο κόψιμο που έχουμε κάνει και αντί να κάνουμε το κόψιμο, ερχόμαστε και κάνουμε και πλέκουμε μέχρι επάνω, ώστε να έρθει ίσο με τον μπροστινό. Οπότε έχουμε κάνει ακριβώς το ίδιο σχέδιο, με τη διαφορά ότι υπάρχει μια ευθεία χωρίς κοψίματα. Οπότε, τώρα, αυτό που κάνουμε στη συνέχεια είναι, αρχικά ξέρουμε ότι η καλή του μεριά είναι αυτή εδώ και το ξεχωρίζουμε επειδή έχουμε ξεκινήσει από την αρχή εδώ με τις αλυσίδες, οπότε αυτή είναι η καλή του, άρα θα κοιτάμε την καλή από αυτή τη μεριά και το από πάνω θα πάρουμε την καλή του, η οποία είναι αυτή, να κοιτάει με την καλή την κάτω. Οπότε, θα κοιτάει η καλή με την καλή μαζί, έτσι. Οπότε, θα τα ενώσουμε αυτά. Έχουμε αφήσει από πριν λίγο νήμα, ώστε να τραβήξουμε και να ενώσουμε εδώ, ζιγ-ζακ, έτσι, με μία βελόνα. Και επίσης θα ενώσουμε έπειτα αυτά εδώ τα δύο πλάινα και μετά είναι έτοιμη. Θα κάνουμε εδώ στο μανίκι το λάστιχο που έχουμε κάνει και εδώ κάτω και μετά θα συνεχίσουμε να κάνουμε το λάστιχο που έχουμε κάνει και κάτω κάτω και θα το γυρίσουμε από την ανάποδη. Λοιπόν, πάμε να ενώσουμε τη μία μεριά. Θα βάλουμε από μέσα να κάνουμε ένα κόμπο. Θα τραβήξουμε και τώρα θα πάρουμε τη βελόνα μας με την πετονιά
και θα αρχίσουμε συσσαγωγικά να ράβουμε για να ενώσουμε τα δύο κομμάτια. Οπότε είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Οπότε θα μπούμε πίσω και μπροστά, έτσι. Και το ίδιο, μπροστά και πίσω. Λοιπόν, το ίδιο κάνουμε και για το πλάι. Αφού ενώσαμε τα πλαϊνά και το πάνω μέρος, έχει έρθει η στιγμή να κάνουμε το λάστιχο στο μανίκι, εδώ, δεξιά και αριστερά και στο λαιμό. Έχω κάνει ήδη το ένα λάστιχο, οπότε θα σας δείξω την άλλη μεριά. Και ό,τι σας δείξω εδώ, η ίδια διαδικασία θα γίνει και στο λαιμό, όπου θα ξεκινάμε από την πίσω μεριά για να μην φαίνεται, έτσι. Και γύρω γύρω, οπότε είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία όπως θα σας τη δείξω εδώ. Ωραία, λοιπόν, θα πάρουμε ένα σημάδι, θα το τοποθετήσω εδώ για να ξέρω που είναι η αρχή. Θα αρχίσω να κάνω ποδαράκια σε κάθε αλυσίδα που βλέπω και επίσης όταν έρθω στο πλάι θα προσπαθώ να βρω ό,τι κενό υπάρχει να το συμπληρώνω. Συνήθως 2 ποδαράκια στο κάθε σχέδιο, ας το πούμε. Τώρα, θα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 4 τα ποδαράκια που θα κάνουμε γύρω-γύρω για να έρθουν ομοιόμορφα. Εάν δείτε ότι κάπου έχει κενό, όπως π.χ. εδώ, μπορείτε να το γεμίσετε με 2 ποδαράκια μέσα. Οπότε, όταν φτάσετε και σας θέλετε είτε ένα λιγότερο είτε ένα περισσότερο ποδαράκι, το υπολογίζετε γύρω γύρω. Όταν ξεκινήσετε να ξέρετε ότι θα κάνετε π.χ. 2 εδώ, αν δεν φτάνουν γύρω γύρω. Εγώ στο συγκεκριμένο έχω κάνει 56 ποδαράκια για να κάνω το λαστιχό μου. Οπότε θα πάω στο σημάδι μου εδώ, παίρνω το νήμα και κάνω ένα κόμπο. Και ξεκινάω λοιπόν με 3 ποδαράκια στον αέρα.
και ξεκινά στο επόμενο να κάνω ένα ποδαράκι στο επόμενο ένα ποδαράκι και συνεχίζω στα κενά να βάζω ένα ποδαράκι. Συνεχίζω λοιπόν την ίδια διαδικασία με ποδαράκια γύρω-γύρω μέχρι να φτάσω στο σημάδι μου. Μην ξεχάσετε ότι πρέπει να έχουμε πολλαπλάσιο του 4. Οπότε συνεχίζουμε και θα ανοίξω ξανά την κάμερά μου όταν φτάσω εδώ. Έχω φτάσει λοιπόν προς το τέλος. Γύρω-γύρω έχω κάνει 56 ποδαράκια και τώρα θα πάμε 1-2 στην τρίτη θηλιά, στην τρίτη αλυσίδα, να κάνω ένα βουβό. Τώρα στον επόμενο γύρο κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα και συνεχίζουμε να κάνουμε το σχέδιο όπως κάναμε στο λάστιχο κάτω-κάτω. Οπότε θα κάνουμε 2 μπροστινά, ένα μπροστινό δηλαδή ποδαράκι και άλλο ένα μπροστινό ποδαράκι. Και τώρα θα κάνουμε 2 πίσω ποδαράκια, δηλαδή ένα πίσω ποδαράκι και άλλο ένα πίσω ποδαράκι. Και συνεχίζουμε το ίδιο πράγμα, δηλαδή 2 μπροστά, έτσι, και 2 πίσω. Συνεχίζουμε λοιπόν την ίδια διαδικασία. 2 μπροστά, 2 πίσω, 2 μπροστά, 2 πίσω, μέχρι να φτάσουμε στο τέλος και θα ξανανοίξω την κάμερά μου. Έχουμε φτάσει λοιπόν προς το τέλος. Έχω κάνει 2 πίσω, μου μένω να κάνω 2 μπροστά, όπως είναι το σχέδιό μας. Και δεύτερο μπροστινό ποδαράκι. Και μας έχει μείνει τώρα ένα τελευταίο, το οποίο θα γίνει ένα πίσω. Ένα πίσω ποδαράκι. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε ένα βουβό στην τρίτη αλυσίδα. Κάνουμε το βουβό στην τρίτη αλυσίδα και τώρα στον επόμενο γύρο και τελευταίο θα πάμε από μπροστά από το ποδαράκι και θα κάνουμε και εκεί ένα βουβό. Οπότε ερχόμαστε στην ευθεία από τα ποδαράκια μας τα μπροστινά. Κάνουμε εδώ 3 αλυσίδες στον αέρα, άρα έχουμε ένα μπροστινό ποδαράκι τις 3 αλυσίδες μας και πάμε μπροστά ένα ποδαράκι. Οπότε ό,τι βλέπουμε κάνουμε. Οπότε έχουμε 2 μπροστά, τώρα βλέπουμε έχουμε 2 πίσω. Οπότε θα κάνουμε και εμείς 2 πίσω ποδαράκια. Τώρα έχουμε 2 μπροστά, οπότε θα κάνουμε και εμείς 2 μπροστά ποδαράκια. Οπότε συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία γύρω-γύρω μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Θα κάνουμε λοιπόν 2 μπροστά όπως βλέπουμε και εδώ 2 πίσω ποδαράκια και θα πάμε να ενώσουμε με βουβό στην τρίτη αλυσίδα. Έχω φτάσει λοιπόν προς το τέλος και μου έχουν μείνει να κάνω 2 πίσω ποδαράκια. Και τώρα θα κλείσω, αφού έχω κάνει τα 2 πίσω, στην τρίτη αλυσίδα με βουβό. Κόβω το νήμα και ασφαλίζω.
έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν το λάστιχο για τα μανίκια και τώρα αυτό που μας μένει είναι να κάνουμε το λαιμό. Όπως είπα και πριν, θα κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία που κάναμε στο μανίκι. Θα ξεκινήσουμε όμως από την πίσω μεριά, έτσι. Οπότε θα πάμε από την πίσω μεριά, θα βρούμε σχεδόν τη μέση, θα βάλουμε το νήμα μας, θα κάνουμε ένα κόμπο και θα ξεκινήσουμε με 3 αλυσίδες και θα κάνουμε γύρω γύρω ποδαράκια ώστε να μας βγει πολλαπλάσιο του 4. Θα κάνουμε λοιπόν τα ποδαράκια και θα κάνουμε την ίδια διαδικασία όπως κάνουμε τα κλεισίματα στην αρχή και στο τέλος και έτσι θα ολοκληρώσουμε και το λαιμό. Κάνετε λοιπόν την ίδια διαδικασία και στο λαιμό και έτσι ολοκληρώνετε το γυλαικάκι σας. Οπότε συνεχίζετε και τα λέμε μόλις το έχουμε έτοιμο. Είναι έτοιμο λοιπόν το γυλαίκο μας, ελπίζω να σας φάνηκε εύκολο. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!